Γεια χαρά μαστόρες! Γεια χαρά μαστόρισες! Γεια χαρά και από εδώ! Και ειδικά σε μια ιδιαίτερη μαστόρισα. Σε ποια πάλι? Δεν λέω όνομα αυτή τη φορά. Λοιπόν! Μπορείτε να μας βλέπετε λίγο κουρασμένους, λίγο πεσμένους, γιατί κάνουμε πολλά επεισόδια μαζί και μπορεί να έχει καταλάβει γιατί έχουμε φάει ζόρι. Ήρθε η ώρα και πάλι να δοκιμάσουμε. Πού είναι ο Μπάμπης? Μπάμπη, γεια σου. Τον Μπάμπη χαιρετίσατε. Ο Νίκος πάντα στην πουστιά θέλει τον Μπάμπη να τον διώξει. Μπάμπη. Χριστός και μάνα. Μπάμπης. Λοιπόν, για πες τι έχουμε, Δημήτρη. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και κάτι που δεν γνωρίζουμε ακόμα. Πώς δεν γνωρίζουμε? Δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό. Είναι ένα αναψυκτικό. Αναψυκτικό είναι, θα διαβάσω μετά τι είναι. Το οποίο ονομάζεται Pure Cola. Cola ή Cold? Pure. Εγώ νόμιζα Pure Cold έλεγε. Ναι. Κανονικά τελικά πρέπει να λέει Pure Cola. Και είναι αερίουχο αναψυκτικό με σάκχαρα και γλυκαντικά. Έτσι χύμα. Ναι. Ναι, αυτό. Λοιπόν, παραγωγή και διανομή στην Ελλάδα. Μπράβο. Μπράβο. By Green Cola. Μας δουλεύετε ρε, δηλαδή. Τι κάνετε ρε. Και βγάζετε Pure Cola, Green Cola, Coca Cola, Loca Cola, ο ένας. Καθαρό προηγούμενο, φυλάσσεται σε καθαρό. Αυτά τα βγάζει δηλαδή Green Cola. Πιστεύω θα είναι σε την Green Cola. Εσύ τι λες? Μάλλον. Μάλλον. Mm. Είναι greatest test. Υπέρυθρο γεύση. Έχει λήξει. Νίκος πάντα φοβόστε είναι ότι έχουν λήξει. Εντάξει, το 20 λέγει, παιδιά. Υπέροχη γεύση. Great taste. Great fruit. Great taste. Και ελληνικό προϊόν, έτσι. Γιατί να μην το πιείτε. Γιατί να μην το πιείτε. Και πάμε να ανοίξουμε δοκιμάσουμε. Και ανοίξουμε μια, γιατί έχουμε πιει πολλά. Έχουμε πιει πολλά σήμερα, ναι. Κεφίρ, γάλατα, τεκίλες, ό,τι θέλετε. Θα τα δείτε στα προηγούμενα. Α, Coca-Cola είναι. Αφού λέει Pure Cola. Ναι, εντάξει, εσύ διάβαζες Pure Cold. Είναι μήπως η αφεντιέκ συνταγή η Pure Cola? Εμένα μου θυμίζει Pepsi μυρωδιά της καταρχήν. Ναι. Ε? Ναι. Για να δούμε λίγο θερμίδες, περιμένετε. 26 θερμίδες, τα 100 ml. Πόσα ml είναι αυτό το μπουκάλι? 3.30 δεν είναι. Σιγά μην είναι 3.30. 3.30 είναι. Ναι. 26 θερμίδες, 0 λιπαρά, 6.4 υδατάνθρακες και λίγο αλάτι. Τίποτα. Άρα είμαστε ok. Ζάχαρη. Ζάχαρη, ποια είναι η ζάχαρη? Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα 6.4 γραμμάρια. Γουστάρο. Πάμε να πιούμε. Αντιγέννηση. Yeah. Σαν πέψινη. Σαν πέψινη. Όχι, πέψι χωρίς πολύ αθρακικό. Ναι. Ε? Κοιτάξτε τι έκανε η Green Cola τώρα. Πολύ ωραία γεύση. Βγάζει, η Green Cola βγαίνει με στέβια. Δεν έχει βγάλει κανονική κόλλα με κανονική ζάχαρη. Σου λέει, γιατί να χαλάσω το κασέ μου και να κάνω Green Cola χωρίς στέβια, πώς θα το κάνω? Το Red Cola. Βγήκε τώρα στο μυαλό του ιδιοκτήτη της Green Cola. Ναι. Red Cola. Όση. Θα κάνω μία κόλλα, θα την ονομάσω Pure Cola και έτσι θα μπω στα καταστήματα, yeah, και θα πουλάω πέψη. Πάντως πολύ ωραίος χρωματισμός, ωραίο το κουτάκι. Όμορφο. Καλή, είναι παιδιά. Εντάξει, δεν θα το έβλεπα και θα το έπαιρνα. Όχι. Το πήρα μόνο γιατί είναι παράξενο. Γιατί ρε φίλε, τι, μια χαρά είναι, πολύ ωραία είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Σας αρέσει η Pepsi σένα? Όχι, τα no name δεν τα βασίζεσαι. Αφού είναι Green Cola, δεν είναι no name. Δεν ξέρεις ότι είναι Green Cola μέχρι να διαβάσεις πίσω. Α! Εντάξει, φίλε, γι' αυτό δοκιμάζουμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς, για να σας προφυλάξουμε από αυτό. Είναι Green Cola, παιδιά. Είναι την εταιρεία Green Cola, είναι επώνυμη. Δεν έχει πολύ αθρακικό. Ναι, για αυτούς που θέλουν πολύ. Είναι κάποιοι που θέλουν να έχει αθρακικό. Δηλαδή να πίνουν και στην πρώτη γουλιά να κάνουν. Αυτή δεν έχει όμως. Αυτή δεν έχει, αυτή είναι πιο λάδι. Όποιος δεν μπορεί, όπως σε μένα, τόσο πολύ το αθρακικό δεν το έχω εγώ με γενικά. Δηλαδή μου είναι για μένα ό,τι πρέπει. Δεν του πιο φλόρου δηλαδή. Το όνομά μου φέρνει τρόμο. Να ακούσετε το τελευταίο άλμπουμ των Anonymous, 12.000 πόδια. Άτυπη διαφήμιση. Δεν τα ξέρω τα παιδιά, αλλά άκουσα τα κομμάτια του που βγαίνουν στο YouTube. Είναι ένα και ένα. Το Κθούλου με να μ' αρέσει. Ναι, το Κθούλου τραγουδούσα τώρα. Το όνομα μου φέρνει τραμα Κθούλου. Μεγάλος και πάλιος. Έξι. Ναι, Κθούλου, νομίζω το αγαπημένο μου είναι ο Κθούλου μέχρι τώρα. Και εμένα μ' αρέσει. Έχω ένα κόμπλεξ όμως ρε, ανώριμη. Τι? Θέλω, όχι digital. Θέλω. Δισκάκι. Δισκάκι. Δισκάκι το Δεκέμβριο λένε τα παιδιά. Εφού είναι το Δεκέμβριο, εσύ τι πετάκι σε θέλει δισκάκι. Τώρα θα βγει digital όμως, αυτό λέω. Εντάξει, θα το βγάλει σε δισκάκι, θα το πάρει. Το Δεκέμβριο όμως. Δύο μήνες αργότερα από του άλλου. Ποιου άλλου? Που θα το πάρουν digital, θα τα ακούνε. Και τι έγινε αυτό? Εγώ θέλω. Θες και πρώτο θα το και, πρώτος και δισκάκι. Θες και δισκάκι δηλαδή και θα το ακούσω στο σπίτι, α πούμε εδώ πέρα, ή το βάζω στο αμάξι. Ναι. Κθούλου. Άντε ρε.
Στην υγειά μας, άντε παιδιά. Λοιπόν, πες λοιπόν παιδιά, παιδιά κάντε μας ένα like, ένα dislike, ένα share, ένα dislike, ένα subscribe, ό,τι γουστάρετε να μας κάνετε. Ό,τι θέλετε, ωραία πάντως. Γραφτείτε. Γραφτείτε. Μπουκάρει ο Ροζίλη τώρα. Μπουκάρει το Ροζίλη μέσα. Γραφτείτε στο... Όχι, η Σοφία, εμείς νομίζουμε η Ροζίλη, είναι, μπήκε η μεγάλη. Μπήκε η μεγάλη. Γραφτείτε στο... Είναι ο floor manager μας, παιδιά. Γραφτείτε λίγο, άμα σας γυρίσω την κάμερα και δείτε με τι πιτζάμες ήρθε, ένα μισό λεπτό, μισό. Όχι. Με κάτι πιτζάμες ό,τι να είναι. Σταμάτα ρε. Γραφτείτε στο Facebook και στο Instagram, γιατί σας γράφουμε. Σας γράφουμε, σας... Αν δείτε πως έγινε μικρή του η κόρη από τη μερέντα, πάθετε πλάκα. Ω Χριστέ μου, γρήγορα πλήσιμο. Πλήσιμο. Με το πιεστικό. Πλήσιμο, άντε. Αφού τελειώσαμε τις παρεμβάσεις και έγινε μεγάλο κόψιμο εδώ για να μην το καταλάβετε, φυσικά. Φυσικά. Και σας είπαμε τι έκανε. Γραφτείτε στο Facebook και στο Instagram μας, γιατί κάνουμε, βάζουμε βιντεάκια γρήγορα. Μπαμ, 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 μπαμ. Ναι. Να δείτε και εκεί καμιά βλακία. Μπαμ, μπαμ. Αυτό. Και προτείνετε μας τι άλλο θέλετε να κάνουμε, ρε παιδιά. Εκτός από. Σας μάθα, έλεγα. Δεν πλακώνω την Ροζίλη. Παίζει. Εκτός από striptease. Γιατί δεν το έχει ο Νίκος, εγώ το έχω. Αλλά ο Νίκος δεν μπορεί striptease. Τι έχεις? Θες να βάλω μουσική και να αρχίσω να χορεύω. Να γίνει εδώ χαμός στο γυναικείο πληθυσμό. Χαμός θα γίνει, θα σπάσεις όλα γιατί δεν με μια στροφή που θα κάνεις. Γιατί είναι όλο εδώ πέρα τέτοια κοντινά. Ναι, εντάξει, δεν τολμάω γιατί είμαι και πατωμένος. Να πούμε και τα λες, τα γράφονται. Η Σοφούλα είναι μέσα. Αυτό είναι το κακό, γι' αυτό δεν τα λέω. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά, παιδί, μέχρι τότε. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Άντιο.